καθήκον της εκπαίδευσης είναι να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες να αναδεικνύουν τα ταλέντα τους και την κλίση τους και να καλλιεργούν τις δεξιότητες τους στο μέγιστο βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό, εισηγηθήκαμε προς το Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση πρώτου γυμνασίου και πρώτου λυκείου στην πόλη της Λάρισας, εισήγηση που έγινε δεκτή και πλέον έχουμε την ευχαρίστηση από 1η Σεπτεμβρίου να λειτουργούν τα δύο σχολεία στην πόλη μας, στελεχωμένα με εκπαιδευτικό προσωπικό και εξοπλισμένα με όλα αυτά που χρειάζονται για τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Καταλληλότητας, θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες. Ήδη υπογράψαμε το πρακτικό καταλληλότητας του υποπέδου και προχωράμε στις επόμενες ενέργειές μας. Είμαστε σίγουροι ότι σύντομα η πόλη της Λάρισας θα έχει ένα σχολείο κόσμημα, αντάξιο των προσδοκιών που θα καλύπτει τις ανάγκες των δύο σχολείων και βέβαια θα είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας και για τον ΟΜΟ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ προσωπικά τον Δήμαρχο του Θανάση Μαμάκο για την αγαστή συνεργασία που είχαν μέχρι τώρα σε όλους τους τομείς, τους εμπλεκόμενους αντιμάχους βέβαια και όλους εκείνους που συντάχθηκαν αυτή την προσπάθεια. Είμαστε πια στο σημείο για το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε, όπως σας είπα, ότι σύντομα θα έχουμε το καινούργιο διδακτήριο και τις καλές υπηρεσίες για τα παιδιά μας.